Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας έξω από το Βρετανικό Κοινοβούλιο, διαδηλώνοντας εναντίον μιας επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι αντιμεταναστευτικές και πολύ ακραίες θέσεις που έχει εκφράσει ο Αμερικανός πρόεδρος τον έχουν μετατρέψει σε περζόνα non grata για πολλούς στη Βρετανία. Ένας εξ αυτών ο σκιώδης υπουργός οικονομικών των εργατικών Τζον Μακδόναλντ, που κατακεράβνωσε τον Τραμπ, μιλώντας από την εξέδρα που είχε στηθεί δίπλα στο κοινοβούλιο. Δεν πρέπει επουδενή να γίνει αυτή η τιμή σε κάποιον που έχει κακοποιήσει τις γυναίκες, που έχει κακοποιήσει μουσουλμάνους, που έχει κακοποιήσει μετανάστες. Και όσο αυτά γίνονταν έξω από τη Βουλή, σε μία από τις αίθουσές της οι βουλευτές συζητούσαν τη λαϊκή έκκληση να μην πραγματοποιηθεί αυτή η επίσκεψη υπό την αιγίδα της Βασίλισσας. Το αίτημα είχε λογική, όμως η συζήτηση δεν είχε δεσμευτικό χαρακτήρα. Παρ' όλα αυτά, το γενικό συμπέρασμα ήταν πως η Αμερικανο-Βρετανική σχέση δεν στέκεται σε πρόσωπα. Η ειδική σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής πάει πέρα από οποιοδήποτε άτομο ενδέχεται να βρίσκεται στο Λευκό Οίκο τη δεδομένη στιγμή, δήλωσε ο βουλευτής των Συντηρητικών, Μαρκ Πρίτσαρτ. Παρά τις έντονες αντιδράσεις, η Βρετανίδα Πρωθυπουργός Τερέζα Μέι έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτή η επίσκεψη δεν υπάρχει περίπτωση να μην πραγματοποιηθεί.